Πήραν το ποδήλατό τους και ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από το Ηράκλειο. Πέρασαν από τη Μονή Αρκαδίου, το Γερακάρι και το Ζαρό, διέσχισαν τον Άγιο Μύρωνα για να τερματίσουν και πάλι στο σημείο αφετηρίας και να ολοκληρώσουν το γύρο του Ψιλορίτη που διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Τάλος. Σύνολο 52 άτομα τρέξανε, είχαμε βέβαια 80, αλλά με τον καιρό είχαμε λίγο μπέρδεμα, οπότε κάποιοι ακύρωσαν. Εμείς το ξεκινήσαμε για να βάλουμε τους κριτικούς στη διαδικασία να γνωρίσουν την Κρήτη μέσα από το ποδήλατο, διότι με το αυτοκίνητο δεν βλέπεις ποτέ μέρη όπως θα βλέπεις με ένα ποδήλατο. Θα σταματήσεις πίσω το καφέ σου, θα γνωρίσεις κόσμο. 52 ποδηλάτες από 35 έως 72 ετών έλαβαν μέρος στα 200 χιλιόμετρα μη ανταγωνιστικής ποδηλασίας, περνώντας μέσα από τα πιο άγρια και συνάμα όμορφα τοπία της κριτικής φύσης. Ήταν μια μεγάλη και απαιτητική διαδρομή με πολλά ψημετρικά, πολλά χιλιόμετρα. Αλλά νομίζω ότι όσο πιο κουραστικό είναι κάτι, τόσο πιο έχει την αίσθηση ότι αξίζει. Καταπληκτική εμπειρία. Φανταστικά, κουραστικά, φάγαμε βροχή, αλλά περάσαμε πολύ ωραία. Τέλεια, ήταν, βρεχόμαστε όλη την ώρα, πολύ ωραία. Έκανε κρύο, πάρα πολύ όμορφα. Οι συμμετέχοντες ήρθαν από κάθε γωνιά της Κρήτης, αλλά και έξω από αυτήν, για να ζήσουν μια σπουδαία εμπειρία.